Γεια σας αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και ελπίζω να έχετε ξεκινήσει τις πρώτες βουτιές, τα πρώτα μπάνια, να σας έχει δει λίγο ο ήλιος. Εμένα δεν με έχει δει καθόλου, αλλά ευτυχώς έχω εδώ τους πολύ καλούς μου φίλους, τα αυτομαυριστικά προϊόντα και γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό με ρωτάτε ποιος είναι ο σωστός τρόπος εφαρμογής, πώς μπορούμε να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα, ποια προϊόντα είναι πιο ασφαλή να χρησιμοποιείτε για την επιδερμίδα σας. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα τα πούμε και θα τα δούμε στο σημερινό βίντεο. Επίσης, αν έχετε απορίες να σας πω από τώρα ότι θέλω να μου τις αφήσετε στα σχόλια γιατί θα χαρώ πολύ να σας τις λύσω. Και αν δεν έχετε εγγραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα γιατί αυτό μου βοηθάει πάρα πολύ πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, τα ξέρετε, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και ακολουθήστε με και στα social, λέει, ειδικά στο Instagram, είμαι πάρα πολύ δραστήρια εκεί, για να τα λέμε και επί πιο προσωπικής βάσεως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από ένα καινούριο προϊόν που θέλω να σας δείξω, που ήρθε στα χέρια μου από τον Κορέ και το οποίο δοκίμαζα τις τελευταίες μέρες, οπότε θα κάνουμε και ένα review. Λέγεται Tanning and Skin Perfecting Face and Body Serum. Το δοκίμασα και σε πρόσωπο και σε σώμα. Δεν μου δημιούργησε κανένα ερεθισμό, να ξεκινήσουμε από το πρόσωπο, ούτε κανένα σπυράκι, ούτε καμιά γυαλάδα, ούτε καμιά κοκκινίλα, οπότε είναι απόλυτα safe για να το χρησιμοποιήσετε και εσείς που έχετε ευαίσθητες επιδερμίδες. Στο σώμα τώρα, ο Κορές λέει να το εφαρμόζουμε με γαντάκια τα οποία υπάρχουν στη συσκευασία, υπάρχουν τέτοια γαντάκια μιας χρήσης, μαύρα, εγώ τα πέταξα. Αυτά που χρησιμοποίησα την πρώτη φορά, αλλά έχω κι άλλα. Λοιπόν, για μένα δεν είναι αυτός ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να εφαρμόζεις ένα προϊόν σαν κι αυτό, γιατί παρατήρησα ότι αφενός δεν απλωνόταν ομοιόμορφα. Αφετέρου μου έκανε διάφορες γραμμές, δυσκολεύτηκα δηλαδή να το απλώσω στην επιδερμίδα. Δεν είναι όπως χρησιμοποιείς τα χέρια σου και απλώνεις μία κρέμα που απλώνεται ομοιόμορφα, απορροφάται. Αυτό κάπως μένει στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Στεγνώνει βέβαια, δεν λικιάζει τα ρούχα σας, αν περιμένετε 5 λεπτά και να στεγνώσει. Ωστόσο, όταν το χρησιμοποίησα βράδυ, γιατί το χρησιμοποίησα χθες το βράδυ και κοιμήθηκα, όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί, υπήρχαν κάποια σημαδάκια στο σεντόνι, προφανώς γιατί ζεστάθηκα, ίδρωσα και αυτό λίγο κάπως ξέβαψε. Οπότε, καλύτερα, εγώ πιστεύω, είναι να το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό λέει ότι εξελίσσεται η δράση του και βαθαίνει το μαύρισμα από 8 έως 12 ώρες και αμέσως μετά κάνετε ντους και το αφαιρείτε. Οπότε, καλύτερα, βάλτε το πρωί. Πηγαίνετε στη δουλειά και όταν γυρίσετε κάντε ένα μπανάκι και αφαιρέστε το. Λοιπόν, σχετικά με την εφαρμογή, σας έχω φιλμάρει και ένα κλιπάκι, στο οποίο όπως βλέπετε το εφάρμοσα στο ένα μου πόδι και το άλλο το άφησα χωρίς προϊόν, ακριβώς για να δούμε και τη διαφορά μετά όταν θα το ξεπλύνω. Σας έχω και αυτό το κλιπ, θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι η εφαρμογή δεν είναι και πάρα πολύ ομοιόμορφη. Να σας πω ότι στην πρώτη απόπειρα που έκανα για να εφαρμόσω αυτό το προϊόν στην επιδερμίδα μου, έβαλα αρκετή ποσότητα, γιατί λέω η επιφάνεια του ποδιού είναι μεγάλη, θα χρειαστώ αρκετή ποσότητα. Δεν θέλετε πάρα πολύ προϊόν και προτείνω να δουλεύετε σε μικρές περιοχές κάθε φορά, να ολοκληρώνετε δηλαδή την εφαρμογή στη γάμπα για παράδειγμα και μετά να προχωράτε στο υπόλοιπο πόδι, γιατί έτσι θα έχετε και περισσότερο έλεγχο. Το γεγονός ότι έχει χρώμα βοηθάει πάρα πολύ, είναι ένας μπούσουλας να βλέπεις πού το εφάρμοσες και πού όχι. Η μυρωδιά του δεν είναι καθόλου ενοχλητική, είναι ανεπαίσθητη, γιατί συνήθως τα αυτομαυριστικά προϊόντα συνηθίζουν να έχουν πολύ έντονες μυρωδιές και ενοχλητικές. Όχι, είναι μια χαρά. Και γενικώς το αποτέλεσμα που μου έδωσε ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Δηλαδή, πολλοί κόσμος με είδε και μου είπε: α, μαύρησες! Και λέω: είναι ένα καινούργιο αυτομαυριστικό προϊόν που χρησιμοποιώ. Οπότε, να σας πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα σε όλο μου το σώμα. Όπως σας είπα, το χρησιμοποίησα χθες το βράδυ. Το μόνο ατύχημα που είχα αυτή τη φορά είναι εδώ σε αυτό το σημείο, στο χέρι μου, και φαντάζομαι ότι φαίνεται η διαφορά, όπου εδώ είναι πιο σκούρο, κάνει μια γραμμή και εδώ σαν να μην το έχω εφαρμόσει ποτέ. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν συνέβη, επειδή εγώ έπλυνα τα χέρια μου αμέσως μετά την εφαρμογή και έτρεξε μια σταγόνα νερό και ξέβαψε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, μπορεί να μην είχα εντατώσει το χέρι μου αρκετά σε αυτό εδώ το σημείο. Και επίσης έχω αυτό εδώ το σημάδι, το οποίο είναι από το ρολόι, γιατί όπως κινείται εδώ πέρα το ρολόι, μαζεύει το προϊόν και δεν φορούσα ρολόι χθες το βράδυ, αυτό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, αφού είχε στεγνώσει, αφού είχα κάνει ντους, αφού το είχα ξεβγάλει. Όπου υδρώνεται και όπου ακουμπάει κάτι, να ξέρετε ότι θα σας μαζέψει το προϊόν και θα κάνει μια σκούρα κοιλίδα. Νομίζω ότι ξεκίνησα λίγο ανάποδα, γιατί ακόμα δεν σας έχω πει
Την προετοιμασία για το self-tan θα περάσω όμως σε αυτή αμέσως αφού σας δείξω και αυτό το κλιπ το οποίο δείχνει την διαφορά ανάμεσα στο ένα πόδι και στο άλλο, ότι ξεκάθαρα το χρώμα είναι πιο έντονο και ότι η εφαρμογή στα πόδια τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ ομοιόμορφη. Να σας πω λοιπόν ότι η προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική για να έχετε το τέλειο επιθυμητό αποτέλεσμα και το τέλειο μαύρισμα. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι από την προηγούμενη μέρα να κάνετε ένα ντους και αμέσως μετά να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν σαν και αυτό, το Cherry Almond Scrub της Aveda. Είναι ένα απολεπιστικό προϊόν για το σώμα, το οποίο έχει πάρα πολύ μικρούς κόκκους και κάνει ένα πολύ ελαφρύ μασάζ στην επιδερμίδα. Έχει και ενυδατικούς παράγοντες μέσα, οπότε δεν σας αφήνει αφυδατωμένες. Και κάνετε λοιπόν το μασάζ αυτό, ένα δώρο στον εαυτό σας, αφιερώστε λίγο παραπάνω χρόνο, φεύγουν όλα τα νεκρά κύτταρα, το ξεπλένετε και αμέσως όταν βγείτε από το ντους θέλω να εφαρμόσετε μια ενυδατική κρέμα και όχι λάδι. Μπορείτε να εφαρμόσετε και λάδι για να είμαι ειλικρινής την προηγούμενη μέρα πριν βάλετε το αυτομαυριστικό προϊόν, αλλά μετά όταν θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα αυτομαυριστικά προϊόντα μην χρησιμοποιήσετε λάδι γιατί διαλύει το αυτομαυριστικό και θα σας κάνει τέτοια σημάδια ή τέλος πάντων θα αφαιρέσει το μαύρισμά σας, πράγμα που δεν το θέλετε εκτός αν έχετε κάνει κάποιο λάθος και θέλετε να έρθετε εδώ με λίγο baby oil να το σβήσετε. Η ενυδατική κρέμα, έτσι just for reference, που χρησιμοποιώ εγώ αυτές τις μέρες είναι η Spicy Vanilla Body Lotion από Messenian Spa. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τη λατρεύω. Και ενυδατώνουμε λοιπόν την επιδερμίδα μας. Αν ξυρίζεστε, ξυρίζεστε, κάνετε αποτρίχωση, κάνετε τα πάντα πριν από το αυτομαύρισμα. Και την επόμενη μέρα, αφού κάνετε το ντουσάκι σας και ενυδατωθείτε ξανά, αφήνετε ένα 20 λεπτάκι να περάσει για να απορροφηθεί η κρέμα και εφαρμόζετε το οποιοδήποτε αυτομαυριστικό προϊόν έχετε επιλέξει. Για μένα ο τρόπος εφαρμογής με το γάντι που συστήνει ο Κορές δεν είναι και ο πιο ενδεδειγμένος. Φυσικά δεν μπορείτε να το κάνετε με γυμνά χέρια γιατί θα λεκιάσουν τα χέρια σας. Αν έχετε ένα μεγάλο πινέλο νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ περισσότερο. Αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι ένα γάντι σαν και αυτό από την εταιρεία Saint Tropez, το οποίο δεν απορροφά το προϊόν, δεν το αφήνει να περάσει. Γιατί εδώ είναι αδιάβροχο από τη μέσα μεριά. Δεν το αφήνει να περάσει στο χέρι σας και σας βοηθάει να το εφαρμόσετε πολύ πολύ ομοιόμορφα αγκαλιάζοντας την κάθε περιοχή. Και αυτό εγώ βρίσκω ότι μου δίνει το πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα και δεν είχα ποτέ λεκέδες όταν το χρησιμοποιούσα και ακόμα το χρησιμοποιώ. Δηλαδή με αυτή εδώ τη μουσα από την εταιρεία Saint Tropez, σας την έχω ξαναδείξει, είναι από τις πολύ αγαπημένες μου. Η μουσα αυτή σου δίνει μαύρισμα σε μία ώρα. Light μαύρισμα, σε 2 ώρες μέτριο μαύρισμα, σε 3 ώρες πιο βαθύ μαύρισμα. Εγώ την αφήνω στάνταρ 3 ώρες, ούτε λεπτό λιγότερο. Στις 3 όμως πρέπει να κάνετε ντους και να την αφαιρέσετε. Βλέπετε πολύ χρώμα φεύγει στην πανιέρα εκείνη τη στιγμή και το μαύρισμα έχει μείνει στην επιδερμίδα σας. Δεν αφήνει ούτε φτυλακέδες, ούτε λερώνει τα ρούχα. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι, να σας πω την αλήθεια, ακόμα και όταν υδρώνα. Μυρωδιά δεν έχει καθόλου ενοχλητική, αν είναι ανεπαίσθητη τη στιγμή που το εφαρμόζετε. Και πραγματικά είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα, γιατί είναι σε μους και έχει και ένα πολύ σκούρο χρώμα. Λοιπόν, θα βάλω λίγο εδώ στο γάντι τώρα να σας το δείξω, μην λερωθούμε κιόλας. Το οποίο και αυτό λειτουργεί σαν μπούσουλας για να βλέπετε πού έχετε εφαρμόσει το προϊόν και να μην σας ξεφύγει κανένα σημείο του σώματος. Αυτά είναι οι πιο βασικοί κανόνες που πρέπει να προσέξετε. Να σας πω για τα χέρια και το πρόσωπο τώρα, που είναι πιο δύσκολο να εφαρμόσω σε αυτά τα προϊόντα, ότι εγώ αυτό που κάνω είναι βάζω λίγη ενυδατική κρέμα σώματος στο χέρι μου και την αναμειγνύω με αυτό το προϊόν ή με αυτό το προϊόν. Οπότε παίρνω μετά ένα πινέλο και το εφαρμόζω στο χέρι μου προς τα πάνω. Έτσι αραιώνει λίγο το pigment του κάθε προϊόντος, δεν είναι πολύ έντονο το αποτέλεσμα στο χέρι και αποφεύγεις και τους λεκέδες, αλλά βοηθάει να κάνεις αυτή εδώ τη μετάβαση γιατί συνήθως μου μένει μια οριζόντια γραμμή η οποία μου σπάει τα νεύρα σε αυτό το σημείο. Τα χέρια είναι λίγο δύσκολα, θέλουν λίγο προσοχή. Το πρόσωπο είναι πιο εύκολο ακόμα, με ένα πινέλο πάλι και ανακατεύοντας λίγο προϊόν με την ενυδατική σας κρέμα το απλώνετε σε όλο το πρόσωπο ή και με τα χέρια σας, αρκεί μετά να μην ξεχάσετε να τα πλύνετε οπωσδήποτε, γιατί παιδιά μετά αν μείνει εδώ αυτό το μαυριστικό προϊόν δεν φεύγει με τίποτα.
Τι άλλο έχω να σας πω, έχω να σας μιλήσω για ακόμα ένα προϊόν που είναι αυτό το Luminous Body Perfector Glow and Blur από τον Corain, και αυτό μέρος της καλοκαιρινής σειράς για να αναδεικνύει το μαύρισμα. Εγώ το έχω βάλει και στους ώμους μου και στο στήθος μου σήμερα. Μ' αρέσει που δίνει αυτή την ωραία γυαλάδα, ωστόσο θα το ήθελα και λίγο πιο έντονο, να σας πω την αλήθεια. Όχι με glitter, έτσι, αλλά λίγο πιο έντονο. Όταν το εφαρμόζετε στην επιδερμίδα σας, έχει αυτή τη έτσι, ροζ απόχρωση, και όσο το απλώνετε, πραγματικά θολώνει λίγο την επιδερμίδα και κάνει τις ατέλειες να μην είναι τόσο εμφανείς. Άρα μου αρέσει περισσότερο να το εφαρμόζω στα πόδια, να σας πω την αλήθεια αυτό, και εδώ κάτι έτσι πιο λαμπερό. Λοιπόν, θα ψάξω και για λάδια σώματος και τέτοια ωραία λαμπερά προϊόντα τώρα που έρχονται και νέες κυκλοφορίες στα καταστήματα και θα σας ενημερώσω. Αυτά είχα να σας πω για το self-tan σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε το σημερινό βίντεο. Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει αυτομαυριστικά προϊόντα, να μπείτε σε αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σας μιλήσω για ακόμα ένα προϊόν το οποίο ίσως θα είναι πιο φιλικό στους πολύ αρχάριους που δεν θέλουν ένα πολύ σκούρο μαύρισμα. Εγώ όμως το χρησιμοποιώ ενδιάμεσα στα μαυρίσματα, γιατί αυτό, ας πούμε, το χρησιμοποιώ περίπου κάθε 3 μέρες, δεν χρειάζεται πιο συχνά, μπορεί και 4. Και είναι το Hello Healthy Glow από Isle of Paradise. Αυτό είναι μια υδατική κρέμα, δεν έχει χρώμα και την βάζεις αφού κάνεις μπάνιο και βοηθάει ανάμεσα στα μαυρίσματα να διατηρηθεί το μαύρισμα, αλλά και σου δίνει ένα χρωματάκι, μια μικρή έτσι, ιδέα μαυρίσματος, αν δεν θες να μπλέξεις με πιο αυτομαυριστικά προϊόντα, πιο έντονα τέλος πάντων και πιο δυνατά. Να σας πω επίσης ότι ποτέ δεν θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν αυτομαυριστικό το οποίο είναι επιβλαβές για την επιδερμίδα και τον οργανισμό σας. Και οι τρεις αυτές εταιρείες έχουν πολύ καθαρά συστατικά, είναι κλινικά μελετημένες αυτές οι συνθέσεις και πάρα πολύ ασφαλείς. Και επίσης να ξέρετε ότι καμία από τις τρεις δεν κάνει δοκιμές σε ζώα, ούτε πουλάει τα προϊόντα της σε χώρες όπως η Κίνα, εκεί όπου το animal testing είναι απαραίτητο από τον νόμο. Οπότε δεν βλάπτουμε τα ζωάκια, δεν βλάπτουμε την επιδερμίδα μας και μπορούμε φυσικά να ανακυκλώσουμε και αυτές τις συσκευασίες για να βοηθήσουμε και το περιβάλλον μόλις τελειώσουμε το προϊόν μας. Φιλιά πάρα πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να μου πείτε και τις ιδέες σας για το τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε στο κανάλι τώρα που καλοκαιριάζει και να προσέχετε, θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!